Έγγραφα του Ισλαμικού κράτους στα οποία αναγράφονται τα ονόματα περίπου 22.000 ένοπλων μαχητών σε 51 χώρες έχουν πέσει στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό Sky News, οι πληροφορίες που περιέχονται στα συγκεκριμένα αρχεία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν αλλά και να αποτρέψουν σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών κρατών. Βάσει των μέχρι στιγμής πληροφοριών, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν 22.000 ονόματα ατόμων που έχουν εισχωρήσει στους κόλπους του Ισλαμικού κράτους και βρίσκονται διασκορπισμένα σε κράτη όπως η Μεγάλη Βρετανία, η ΗΠΑ, ο Καναδάς, καθώς και στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν οι αρχές της χώρας σε υπόθεση που αφορά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία είχε προβεί στην κράτησή του προκειμένου να ανακριθεί. Η εισαγγελία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι σχετίζονται με το πολυτελές οροφοδιαμέρισμα σε θέρετρο της Βραζιλίας, του οποίου οι ιδιοκτήτες φέρονται να είναι ο ντα Σίλβα και η σύζυγός του, γεγονός που ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Τις επιθετικές του προθέσεις εξακολουθεί να δείχνει ο Κιμ Γιονγκ-ουν. Σύμφωνα με ειδησιογραφικό πρακτορείο της Νότιας Κορέας, το οποίο επικαλείται στρατιωτικές πηγές, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο πυράβλους μικρού βεληνεκούς, οι οποίοι κατέληξαν ανοιχτά των ανατολικών της ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Οι πύραυλοι φέρονται να εκτοξεύτηκαν από την πόλη Ουονσάν και διένυσαν απόσταση 500 χιλιόμετρων πριν καταλήξουν στη θάλασσα. Τα φλάς των φωτογράφων μονοπόλησαν τα μοντέλα Kendall Jenner και οι αδελφές Gigi και Bella Hadid στην επίδειξη μόδας του οίκου υψηλής ραπτικής μιουμίου την τελευταία ημέρα της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Τα τρία κορίτσια που θεωρούνται η νέα γενιά των σούπερ μόντελ έκλεψαν τις εντυπώσεις σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη γαλλική πρωτεύουσα, περπατώντας στις πασαρέλες με τις δημιουργίες των σπουδαιότερων σχεδιαστών παγκοσμίως.